ομάδες στο παρκέ, από εκεί δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Αραβάνης και Τάταρης για να γράψουν και αυτή η συμμετοχή στο τελικό. Κοιτάξτε εδώ, ένα κουβάρι όλοι. Το 10ο μετάλλιο, χρυσό μετάλλιο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. 2 σε επίπεδο ανδρών, 8 στις 4 ηλικιακές βαθμίδες των μικρών εθνικών ομάδων. Διαδικαστικό τρίπο το 65-57 στα 11 δευτερόλεπτα. Έφες, έφηβοι, νέοι και νέοι άνθρωποι. Τα ζαρκή που έγινε πριν από λίγα χρόνια. Στην τελευταία βαθμίδα πριν από τους άνθρωπους. 2009, δικιάζω εσύ το είχε σηκώσει. Τι ξέρεις την ιστορία πολύ καλά. Συγγνώμη. Ακολούθησα και άλλα μετά. Το Βόλο, αυτή η ομάδα είναι μία από τις συνεπέστερες. Από τις πιο σταθερές, από τις πιο σκληρές του ελληνικού μπάσκετ. Πήρε μετάλλιο και στους παίδες, και στους έφηβους, και στους νέους άνδρες. Είναι εκπληκτική, είναι εκπληκτική. Και τις μονοπιστές, μία ομάδα μόνο έχει καταφέρει. Μία ομάδα ακόμα. Μαγεύτηκα το τρία από την ψάχα σε αυτά που λέγαμε στην ίδια ώρα. Ζήσεις και κουμπούρας. Ζήσεις και κουμπούρας. Δύο πρωταθλητριάρχες. Δεύτερη φορά λοιπόν στην ιστορία από μια γενιά κάνει το τρία στα τρία. Μάρα. Χρήστο μετέφερε τη σκηνή, διότι έχουμε πολλά συναισθήματα στον Πάκο. Πιο ενδεικτικό είναι ο Χρυσίδης, ο οποίος τον έχει καταβάλει σε εκείνη τη σκηνή, ήδη ήταν κλεισμένο. Παραλαμπόπουλος, σε 9 δευτερόλεπτα. Δεν έχουν καμία σημασία όλα αυτά. 2 δευτερόλεπτα. Τέλος! Το χρυσό μετάλλιο είναι για την Ελλάδα! Η ομάδα του Ηλία του Παπαδόπουλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης, όπως και πριν από 2 χρόνια στο Βόλο. Δάκρυα, αγκαλιές, τρελή πανηγυρισμή σε κοινούς. Ο Παρκέ, 6.500 άνθρωποι όρθιοι, ο Σιρτάκη στο κέντρο της προπονητές, τεράστιο μερίδιο. Έχουν σαν μια ομάδα με πολλά από αυτά τα παιδιά να έχουν από μικρό προς ελάχιστο χρόνο συμμετοχής. Τους έδωσαν αυτοπεποίθηση, βεβαίως στις ομάδες τους. Τους έδωσαν αυτοπεποίθηση, τους έδωσαν ρόλο. Βγήκαν όλοι ένα βήμα μπροστά από τα τρία πρώτα. Και φτάσαν εδώ. Εδώ. Ο αξίζουν πέρα για πέρα. Πάμε ξανά, όλη η ομάδα μαζί τώρα. Το αυτό τι γίνεται, πρόεδρε, να κάνεις καμία δήλωση, ρε. Έλα, έχει το δήμαρχο, νο. Δήμαρχε. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Πώς γίνεις τη μεγάλη νίκη. Πολύ μεγάλη νίκη. Πρωταθλητές Ευρώπης οι Κυρικάδες, ε. Εύχομαι να το πάρουν και σαν άντρες αργότερα. Μπράβο. Εσύ τι λες, Δήμαρχε. Εγώ είμαι συγγενημένος, πραγματικά. Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά και σε όλο το team, στους προπονητές και μας κάνουν για ακόμη μια φορά υπερήφανους σαν Έλληνες. Μπράβο. Και πιστεύω ότι θα μας δώσουν και το μήνυμα ότι άμα δουλέψουμε μπορούμε να πετύχουμε. Και σε, όχι μόνο στον αθλητισμό και σε άλλα πράγματα ελπίδα, ε? Και να μπορέσει να ξεφύγει ο λαός μας από αυτή τη δύσκολη θέση που βρίσκεται τώρα. Μπράβο. Μπράβο.